μπάλα. Καλάθης. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποια πρώτη δισταγμή. Άλλωστε ενώ εδώ ο Γιάριτς κλέβει την μπάλα. Νέο κλέψιμο Διαμαντίδης αυτή τη φορά. Καλάθης προλαβαίνει, μετράει το καλάθι. Καθώς από την προσπάθεια του Μίλωμαν Ράκοβιτς η μπάλα είχε βρει νωρίτερα. Εδώ σε επανάληψη ο ταχύτατος Καλάθης, η μπάλα βρίσκει ταμπλό. Και εδώ αρκετά λάθη μετά τη διείσδυση προς τα έξω. Ράκοβιτς, η κίνηση πρώτου Μουγιούκα. Αστοχή ψηλά. Ο Φώτσης βοηθάει τον Καλάθη να έχει κατοχή μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Διαμαντίδης. Η σκι πάσα, διαγώνια πάσα λοιπόν στη γωνία για τον Σάτο. Προσπαθεί ο Μουγιούκας ψηλότερα. Ο πάντως σκοτύτερος David Moss. Πηδάει πολύ ψηλά, 95. Το παιδί είναι αντικό λοιπόν. Ο Διαμαντίδης χάνει το κοντρόλ. Φώτσης Μπατίστ. Καλάθης, η πεντάδα του Παναθηναϊκού αναλύωτη. Βγαίνει για το head-up, για το κλέψιμο Λαυρίνοβης. Φώτσης πολύ πολύ δύσκολο τουλάχιστον κάθε ομάδα. Στα 30 δευτερόλεπτα Παναθηναϊκός, 27 τώρα με τον Νίκο Καλάθη. Καλάθης και υπάρχει φάουλ από τον Λαυρίνοβιτς. Για τον Λαυρίνοβιτς που δεν είναι και ο πιο αφοσιωμένος στα αμυντικά του καθήκοντα παίκτης. Εδώ ένα φάουλ παρασύρει με το σώμα του τον κοντύτερο αντίπαλο. Και στις βολές ο Νίκος Καλάθης. Στον αγώνα η διαφορά είναι στο μείον 7 για τον Παναθηναϊκό. Καλάθης. Η σταχτοπούτα που λέγεται σε ένα μέχρι στιγμής απέναντι στο φαβορί στέκεται υπέρ του δέοντος ικανοποιητικά. Καλάθης. Μακάλεπ από τον Μακάλεπ. Νίκολας επιτέλους ένα σου τριών πόντων. Αυτό θα ανοίξει την άμυνα της Σιένα. Τρεις εβδομάδες για μηνίσκο. Νίκολας, 7 λεπτά για το φινάλι, 20-26. Νίκολας. Βουγιούκας καταπληκτικά στον καλάθι, υπάρχει τάπα φάουλ. Οι διαιτητές, η πάσα ήταν ταχύτατη, εξαιρετική. Τώρα θα έχει και 53% ημίχρονο. Λαυρίνοβιτς το φάουλ. Πραγματικά καταπληκτική η πάσα του Βουγιούκα στον καλάθι που πάει για το ανάποδο lay-up με το σώμα. Το φάουλ του Λαυρίνοβιτς. Ναι, δύο βολές για τον Παναθηναϊκό που έχει 8 στην αρχή. Και 60 φάουλ δύσκολα δίνονται. Μακάλεμ, είπαμε ένας scoring point guard, όπως λέγεται, δηλαδή ένας άσος που αρέσει να σκοράρει ο ίδιος. Λιγότερο στην δημιουργία, εδώ όμως το κλέψει από τον καλάθι. Κατεβάζει την μπάλα. Σάτο για τρεις. Καλό σουτ. Κάμω αλλά πάρει σου λέω Μακάλεμ Γιάριτς, έτσι. Καλάθης, καλάθη και φάουλ και ο Παναθηναϊκός έχει δυνατότητα να ισοφαρίσει. 29-30 με τον Παναθηναϊκό που βρίσκει λύσεις σε άμυνα και επίθεση. Το τελείωμα του Παναθηναϊκού από την εσωτερική μετά την ωραία assist του Διαμαντίδη. Time out σε λίγο μαζί. Ανάποδο λέει από του Καλάθη. Time out σε λίγο μαζί. Μοιράζει τα παίζει εξαγκά αριστερά. Καουκένας. 29-30 ακόμη μπροστά η Σιένα και εδώ στο Ντρουκ αστοχή. Ο Ακιντέλε προσπαθεί ο Μπουγιούκας. Έχει καλύτερο χρονισμό στο άλμα του. Φώτσης για τρεις από μακριά, σουτάρει μέσα και ο Παναθηναϊκός μπροστά. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρωτοπορία 32-30 και με τον Μακάλεπ να προσπαθεί και να ανταποδίδει στα ίσια. Είπαμε αυτό το ατού του Μακάλεπ, το drive στην οργάνωση στο σετ παιχνίδι δεν τα καταφέρνει καλά και αυτό έχει εκμεταλλευτεί ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής. 32-32 είναι ένα καινούριο παιχνίδι αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσέξει για να πάει με καλό σκορ στο ημίχρονο. Στη γωνία είναι ο Πεπέρογλου. Σουτάρει μέσα. 35-30. Το momentum του αγώνα είναι για τον Παναθηναϊκό. Όλα αυτά δύο. 8 έχει ο Νίκος Καλάθης. Πρώτο σκορ του Παναθηναϊκού με 7 ο Αντώνης Φώτσης. Καραρέτο. Καοκένας. Καοκένας. Χάνει την μπάλα. Φάουλ πάνω στο Διαμαντίδη. Δεύτερο φάουλ του Καοκένας και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να πάει στη βολή του Παναθηναϊκού. Ενώ ο Μπατίστ έρχεται και πολύ γρήγορα αλλάζει με τον Καλάθη. Σάτο προσπαθεί για το κάρφωμα. Μια καταπληκτική τάπα από τον Μος. Ακόμη ο οποίος θα παίξει πλάτη σε αυτό το τελείως άτεχνο σουτ απέναντι στον αντιπαλό του Μάικ Μπατίστ. Άλλωστε ο Ράκοβιτς δεν ήταν ποτέ ο παίκτης ποιότητας. Είναι ο παίκτης ο οποίος θα σπρώξει, θα κάνει άλλες δουλειές και εδώ υπάρχει φάουλ. Όμως το έκανε με το πόδι. Είναι το τέταρτο. Και αυτό είναι άλλο ένα καλό νέο για τον Παναθηναϊκό μετά τον Λαυρίνοβιτς. Εδώ καθαρό φάουλ. Τρικλοποδιά έβαλε στο πόσο κινήσει του. Είναι πολύ δυνατό παιδί, αλλά πολύ σκληρός για τις πλαστικές κινήσεις του μπάσκετ. Καλάθης, εκπληκτική φάση. Για παράδειγμα, έχει και το Μάρι στον πάγκο που δεν του έχει δώσει χρόνο συμμετοχή και το Καϊμακόγλου.
Καλάθης, καταπληκτική reverse κίνηση πάνω στο Μακάλεπ. Σάτο για τρεις. Αστοχή Ράκοβιτς. Χάνει την μπάλα Καουκένας. Καουκένας ο Λιθουάνος κατεβάζει την μπάλα. Ένας τοπικός ήρωας την Τοσκάνη. Δοκίμασε να ανοίξει τα φτερά του πέρσι. Τα φτερά του ψαλιδίστηκαν στη Real Madrid. Μος. Η προσποίηση στο τρίποντο. Αστοχή. Έχει την μπάλα στα χέρια του Καλάθης. Ο Καθάρης, ο οποίος θα λέγανε ότι έφνης, γιατί πάντα ήταν καλός παίκτης αυτά τα δύο χρόνια, αλλά έφνης, ορίμασε και ανέβηκε κατηγορία από την Μπαρσελόνα και μετά. Και τώρα σήμερα έχει σβήσει τον Καουκένας και οργανώνει με τον καλύτερο τρόπο το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είναι έτσι. Πρώτο σκόρερ του αγώνα, παρακαλώ, Νίκος Καλάθης. Καλάθης, ωραία στον Νίκολας. Σάτο, Φώτσης για 3 από τα 6 και 75 μέσα! Στο ένα δευτερόλεπτο. Ο Παναθηναϊκός μπροστά με 52-40. Και πλέον αρχίζει και άμυνα να σταματήσει αυτά τα σερί του Παναθηναϊκού. Μακάλεπ. Για τρεις. Αστοχή ψηλά ο Ράκοβιτς. Και η μπάλα στα χέρια κανενός από πλευρά Σιένα. Διαμαντίδης, Καλάθης μόνος του. Σαν offside ήταν αυτή η φάση και είναι πολύ σημαντικό. Ένα από τα καλάθια. Διαμαντίδης στον Μπατίστ. Η μπάλα τυχαίως από καραμπόλα στον Καλάθη. Αφήνει την μπάλα, σερβίρει την μπάλα στον Καλάθη. Από τις αγαπημένες του κινήθησης. Για τον Παναθηναϊκό και βεβαίως να σφίξει κι άλλο την άμυνά του ρισκάροντας κάποια σούτ όπως νωρίτερα έκανε με τον Διαμαντίδη. Ο Στόνρουκ δεν είναι καλός στο σύρτο μπάσκετ, ψηλός γκάρ, τον βλέπετε εδώ, στον Στόνρουκ. Στόνρουκ ο οποίος μέχρι να φτάσει στη Σιέρα, στην οποία παίζει για έκτη χρονιά, έπαιξε με μικρότερες ομάδες, έπαιξε στην Αντβέρπ. Στόνρουκ, εκεί που είναι επικίνδυνος. Το Παναθηναϊκός βγάζει μια καλή άμυνα πάνω στον Μακάλεπ από τον Καλάθη και τον Νίκολα. Συνεργασία κοιτά από τον Νίκο Καλάθη. Και ενώ απομένουν 10 δευτερόλεπτα για τη λήξη επίθεσης. Η Σιένα 7:50 για το φινάλε. Εδώ κοιτάξτε. Πολύ καλή βοήθεια του Καλάθη. Παίζει με φοβερή ψυχολογία, σκοράρει, παίζει άμυνες. Δεν μπορεί ο Μάλικ Χέστον. Τέσσερις παίκτες Καλάθης. Βλέπετε το μαρκάρισμα ξεκινάει σε όλο το γήπεδο. Εδώ η παγίδα στη γωνία και υπάρχει φάουλ. Εδώ θα πρέπει να πω ότι παρά το φάουλ που έγινε, ο Παναθηναϊκός δεν είχε σκαλοπάτι για τον Καλάθη. Ωστόσο, κοιτάξτε ο Καλάθης με πολύ εξυπνάδα έκανε προφήτης. 6 λεπτά πριν από τη λήξη. Πολύ ωραία κίνηση του Διαμαντίδη. Μπουγιούκας καταπληκτικά στον Καλάθη. Η μπάλα για 2-64-55. Ο Παναθηναϊκός που βρίσκει τον έναν ή τον άλλο ως την κόρα της λήξης. Η Σιένα είναι μια ομάδα που θα σου βγάλει την ψυχή για να την κερδίσεις και αν τα καταφέρεις. Διαμαντίδης κάνει το heads out. Ο Ράκοβιτς κάποιος παίξει ελεύθερος και αυτός ήταν ο Καλάθης. Καλάθης για τον Μπατίστ. Θα σηκωθεί και κοντά στο Καλάθη. 74-67 από την εκπληκτική assist. Και ο Παναθηναϊκός εδώ πέρα παίρνει μια βαθιά ανάσα ένα λεπτό πριν από τη λήξη.